να κάνω καταγγελίες. Απλά αναφέρω ότι σκοτώθηκε ένα κοριτσάκι άδικα επάνω στο πεζοδρόμιο. Έτσι, χωρίς να φταίει, ενώ όταν πατούσε επάνω στο πεζοδρόμιο, κάποιος παραβίασε το κόκκινο και έπεσε πάνω στο παιδάκι και το σκότωσε. Τώρα αυτός ο κάποιος τυχαίνει να μην είχε δίπλωμα, από ό,τι λένε δηλαδή, δεν είχε δίπλωμα, ήταν ενήλικας, και τι να βοηθήσει το κοριτσάκι. Λένε ότι έφυγε και λένε ότι ήρθε ο πατέρας που προσπαθούσε να μπει στη θέση του και να παραστήσει τον οδηγό. Ναι. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό πώς έγινε, εσείς δηλαδή τι έχετε μάθει? Αυτό το περιστατικό, περπατούσε το παιδάκι πάνω στο πεζοδρόμιο και θάψε και το σκότωσε. Αυτό είναι το περιστατικό. Ναι, δεν είδε δηλαδή το αυτοκίνητο? Επαναλαμβάνω, προχωρούσε, πήγαινε σπίτι του και σκοτώθηκε κάτω από το σπίτι του. Α, ήταν κοντά στο σπίτι δηλαδή, ναι. Είχε φτάσει στο σπίτι του το παιδί. Απέναντι είναι το κέντρο υγείας, δεξιά ήταν το σχολείο του. Και ο οδηγός του αυτοκινήτου πώς αντέδρασε? Λένε ότι προσπάθησε να διαφύγει. Ναι. Και ότι ήρθε ο πατέρας του να αναλάβει, να παραστήσει ότι οδηγούσε αυτός. Προφανώς γιατί δεν είχε δίπλωμα. Αυτά όλα λέγονται. Έτσι. Ναι, και οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρονται. Οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί τι ακριβώς έκαναν? Δηλαδή, πήραν το παιδί να το πάνε στο αυτό που δεν έκανε αυτός. Και για τον οδηγό, του είπανε κάτι? Τα παιδιά, φυσικά, ότι είπα στον πατέρα, δεν τρέπεσαι και παριστάνεις τον οδηγό, αφού οδηγούσε ο γιος σου. Αυτό το σκηνικό είχε ακουστεί. Από έτσι, και μαζέψαν το παιδί από τον δρόμο και το πήγαν απέναντι στην κέντρο υγείας. Όφιλε να το κάνει αυτό φυσικά. Ο συγκεκριμένος έκανε αναρτήσεις στο Facebook, ναι, με τη φωτογραφία του όπλου του, του αμαξιού δηλαδή. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ έγραφε. Τη συγγραφή που έκανε. Με φωτογραφίες. Αυτός τα έβγαζε αυτά τα πράγματα. Δημόσια.